Το θέμα το οποίο πρόκειται τώρα να συζητηθεί εκτός σημερινής διάταξης είναι από τα πιο κρίσιμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην πορεία της γέννησης αυτού του δεύτερου βαθμού στο διοίκηση της ελληνικής περιφέρειας. Αντιμετωπίζεται με εντελώς βαθυπρόθεσμα και κομματικά κριτήρια και δεν παίρνεται υπόψη ότι το βασικό της ιστορίας αυτή είναι το γεγονός ότι αυτό το πράγμα θα ισχύσει για χρόνια, ότι αυτό το πράγμα θα αποτελέσει τη βάση της έκφρασης της αυτοδιοικητικότητας του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης και της αμφισβητείται ακόμα και η αιρετότητά του βαθύτατα από την κεντρική εξουσία. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Θεωρώ ότι μια πολύ σημαντική ιστορία για να μπορέσει να λειτουργήσει θεσμικά η κοινωνία μας είναι να ενισχύσουμε τα στοιχεία της αυτοδιοικητικότητας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα της συμμετοχής του πολίτη και του καθημερινού έλεγχου της άσκησης εξουσίας και όχι της αναμονής της κάθε φορά τετραετίας η οποία μας οδηγεί σε οποιαδήποτε αποτελέσματα πολλές φορές συμπεταγμένα ή άλλες φορές καθοδηγημένα. Άρα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, στην οποία η αυτοδιοίκηση από αρχαία, από τα αρχαιότατα χρόνια, είναι βασικό συστατικό της στοιχείο και έχει σχέση με την ιδιοσυγκρασία των πολιτών της, έχει σχέση με τις κοινωνικές δομές, με τη γεωγραφία της, με τις συνθήκες τις καιρικές ακόμα, πρέπει να τονιστεί και είναι μια ευκαιρία για μας να πάρουμε την πρωτοβουλία, διότι τώρα γεννιέται αυτός ο αριθμός, να δώσουμε μια λύση σε θέματα που θα αλλάζουν νοοτροπίες με τις οποίες αντιμετωπίζονται μακροπρόθεσμα προβλήματα με βαθυπρόθεσμες επιλογές. Στο συγκεκριμένο λοιπόν θέμα υπάρχει μια βαθυπρόθεσμη επιλογή που έχει σχέση με τη συγκεκριμένη οικονομική κρίση η οποία επιβάλλει αφενός διασύνη και αφετέρου υποταγή ενός μακροχρόνιου θεσμού σε κάποιες βαθυπρόθεσμες οικονομικές επιλογές που επιβάλλει το μνημόνιο και η γενικότερη οικονομική κρίση. Ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί έχουμε ξεχάσει ότι κάθε κρίση μπορεί να είναι και μια ευκαιρία για σοβαρές αλλαγές. Ειδικότερα για αυτό το προεδρικό διάταγμα. Παραβιάστηκε ευθέως οι ηθικές αρχές, η δημοκρατία και το σύνταγμα της χώρας ως προς τη διαδικασία καταρχή. Δεν αποφασίσαμε εμείς πώς θα συγκροτήσουμε το όργανό μας, το δεύτερο βαθμό μας, την έκφρασή μας, αλλά μας επευλήθη από πάνω και από την κεντρική διοίκηση. Υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο είναι αιώνιο και το οποίο λέει ότι δεν είναι απόφαση του Υπουργού, αλλά είναι απόφαση του προσωρινού οργάνου της ΕΜΠΕ που αποτελείται από τους εγγυριάτες. Αυτό νομίζω ότι είναι τουλάχιστον και εμφανές, για να είμαι ειλικρινής. Διότι δεν είναι δυνατόν σε 720 άτομα, 13 άτομα που ανήκουν σε δύο συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις, να καθορίσουν το πώς θα λειτουργήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Άρα δεν ισχύει το επιχείρημα ότι δεν το έκανε και τέτοια εξουσία, αλλά το αποφάσισε η ΕΜΠΕ. Η όποια πρόσφατη είναι η ΕΜΠΕ. Δεύτερον, είπαμε ότι θα το τελειώναμε στο τέλος του 2010. Αυτό προβλέπω καλύτερα. Μας το φέραν 8 μήνες μετά και δεν πήγαν καν στη διαδικασία αυτό που εφαρμόζεται ακόμα και από οποιοδήποτε νομοθέτημα τις διαβούλες. Και δεν είναι ότι οι διαβούλες που ήταν για το σωστό, αλλά ούτε καν τις διαβούλες στα περιφερειακά συμβούλια. Δηλαδή αυτούς που άμεσα αφορά. Να συζητήσουμε, να καταλήξουμε. Τι φοβόνται. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πλειοψηφίες. Πιθανόν να κουβόντουσαν κάποιες απόψεις οι οποίες θα απορριπτόντουσαν από την πλειοψηφία. Διότι έχουν άλλη πολιτική άποψη. Σεβαστό. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά προϋποτίθεται πριν από αυτό οι διαβούλες. Η συζήτηση. Αυτό το επιβάλλω από πάνω παραβιάζει ευθέως το άρθρο 102 που μιλά για το αυτοδιοικητικό της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής διοίκησης. Κάποια κόμματα ρωτήθηκαν για λόγους τυπικούς και βεβαίως όσα ρωτήθηκαν δεν ήρθηκαν υπόψη. Κάποια άλλα κόμματα
τα οποία εξάγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν την καρκά στον κόπο να τα ρωτήσουν. Και προχωρούμε λοιπόν σε ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα με διαμόρφωση ορισμένης από τον νόμο πλειοψηφίας, ειδικότερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ, με τους εξοφίσιο οριζόμενους, χωρίς να δίνεται το δικαίωμα στα μέλη τους Περιφερειακούς Συμβούλους, πόσο και αν ανήκουμε, παιδιά, σε κάποιες παρατάξεις, όσο και αν έχουν κάποιες πολιτικές απόψεις, δικαιούνται τουλάχιστον να τις εκφράσουν με την ψήφο τους και όχι να τους ισορίσει ο νόμος. Είναι πολύ σοβαρό επίσης το θέμα. Υπάρχει η αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος από τη χρησιμοποίηση του πληθυσμιακού κριτηρίου. Θα με ρωτήσει κάποιος, δεν μας συμβαίνει εμάς εδώ στην Αττική που εκλέγουμε 50 ενώ άλλοι εκλέγουν 10. Όχι. Κάποια στιγμή πρέπει να φέρουμε την πολιτική ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με γενικότερη αντίληψη, με συνολικότερη τοποθέτηση, με βάθος χρόνου. Άρα λοιπόν το πληθυσμιακό κριτήριο που διαμορφώνει 13 ξεχωριστά εκλογικά μέτρα είναι και αυτό κατά τη γνώμη μου απαράδεκτο. Τι ζητιέται λοιπόν από αυτή την ιστορία, γιατί γίνεται αυτό, γιατί η ΕΛΠΕ έχει μεγάλες δυνατότητες με βάση το καταστατικό το οποίο γνωρίζεται, με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις που έχει από τις περιφερειακές συγκροτήσεις και χρειάζεται σίγουρος συνομιλητή. Η σιγουριά του συνομιλητή επιτυγχάνεται με τη γνωστή διαδικασία που μας οδήγησε εδώ και 35 χρόνια σε αυτή την κρίση, είναι η επιλογή του δικοματισμού. Διότι αν κανείς ψάξει και το βρει, αντί για συνένεση όπως λέμε που ψάχνουμε, αντί να συνδιαμορφώνουμε από δράσεις, αντί να συνθέτουμε δράσεις, οδηγούμαστε σε έναν δικοματισμό, αποκλείοντας μια σειρά από αξιόλογες, θα έλεγα εγώ, πολιτικές απόψεις, στις οποίες μπορούν να μην συμφωνούμε μεν, αλλά που μπορεί να έχουν και θετικά στοιχεία, τα οποία καν δεν τα ελέγχουμε, διότι τα επιβάλλουμε με τον νόμο. Αυτά τα πράγματα, θυμίζω, συγχωρέστε μου για την έκφραση, είμαι πάντα προσεκτικός στο τι λέω, θυμίζουν κατά λογικές δηλαδή, όποιες δεν αποφασίζουμε και να είναι και γιο τρεις για να μιλάνε. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο. Εμείς θέλουμε όλοι όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο, θέλουμε να υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα πολιτικοποιημένα. Όχι όμως κάτω από κομματικές επιλογές, όχι κάτω από κυβερνητικές εντολές. Θέλουμε να μπορούμε να εκφράζουμε ελεύθερα την ψήφο που μας δώσανε οι πολίτες στην περιφέρεια που είμαστε. Θέλουμε αυτό το πράγμα να εκφράζεται στην έκφραση των περιφερειών μας και ειδικότερα της Αττικής σε όλα τα χώρα, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια που είναι παράγοντα για να προαχθούν θέσεις αυτοδιοίκησης. Προτείνουμε λοιπόν σήμερα εδώ συγκεκριμένα πράγματα. Προτείνουμε πρώτον το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής να λάβει πολιτική απόφαση με την οποία να καταδικάζει τις επιλογές αυτές στη συγκρότηση της ΕΝΠΕ ανεξαρτήτως αν υπάρχει ο νόμος. Δεν μας καλύπτει η λογική αφού το λέω νόμος δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είμαστε πια πολιτικό όργανο και έχουμε το δικαίωμα να τοποθετηθούμε και αν εκτιμούν όλοι μας εδώ ότι υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα, είναι προφανές ότι μια πολιτική απόφαση της μεγαλύτερης περιφέρειας θα δώσει λύση στα προβλήματα που όλοι ψάχνουμε. Δεύτερον, να κάνουμε εμείς μια διαπαραταξιακή επιτροπή άμεσα πριν από τις εκλογές μας και να επισκεφτούμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Καστανίδη, και να εκφραστούν όλες οι πολιτικές απόψεις που υπάρχουν εδώ στην περιφέρεια. Να σημειώσω εδώ ότι υπογράφουσε στο παρόν έγγραφο το οποίο θα κατατεθεί και στη γραμματεία, δεν εκφράζουμε μόνο τους δικούς μας ανθρώπους και περιφερειακούς συμβούλους της περιφέρειας, αλλά και με όσους συνδεόμαστε στηρίζοντάς τους σε όλη την Ελλάδα. Και οι ενέργειες θα είναι πανελλαδικού χαρακτήρα εάν δεν βρεθεί μια κάποια λύση σε αυτό το σοβαρό θέμα. Ζητάμε λοιπόν την τροποποίηση των κρισίμων διατάξεων που αναφέρονται στο κείμενο και ιδιαίτερα του άρθρου 7 του Προεδρικού Διατάγματος, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕ που αποτελείται από 25 μέλη να εκλέγονται όλα άμεσα και όχι εξ οφίσιο, τα μισά και τα 13. Και σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι επιφυλασσόμαστε ως παρατάξεις και ως περιφερειακοί σύμβουλοι
να καταφύγουμε στην έντυπη προστασία του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Και μην μου πει κανείς ότι υπάρχει ο προληπτικός έλεγχος ήδη του Συμβουλίου της Επικρατείας, για δύο λόγους και κλείνω εδώ. Ο πρώτος είναι ότι όλα τα προεδρικά διαπράγματα τα οποία έχουν αγγελθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπάρχει προηγούμενος έλεγχος που μπορεί να είναι περισσότερες φορές θετικός, άρα είναι άλλη έρευνα του δικαστηρίου, άλλη έρευνα του προληπτικού ελέγχου. Και δεύτερο, και αυτό ακόμα το σχέδιο το οποίο πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά στο προεδρικό διάταγμα, ειδικότερα ως προς το εκλογικό μέτρο. Άλλο προτείνανε και δείξανε εκεί κι άλλο αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, η πλευρά της ελάχιστης αντιπολίτευσης, εκτιμώντας ότι απαιτείται συνεργασία, ότι απαιτείται καλή διάθεση, ότι απαιτείται πρόθεση να προωθήσουμε όσο γίνεται πιο πολύ το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, χρειάζεται προφανώς την συνένεση όλων. Και κάνουμε μια έκκληση και προς την πλευρά της πλειοψηφίας και προς την πλευρά της μείζωνος αντιπολίτευσης να το δει πολύ πιο σοβαρά, πολύ πιο μακροπρόθεσμα, πολύ πιο θεσμικά για να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Τοποθέτηση αυτή στηρίζεται σε ένα κείμενο που θα καταθέσουν οι παρατάξεις Γιάννης Δημαράς Σάρου Απολιτών, Αττική Συνεργασία ως το Μνημόνιο, Αττική Οικολογική Απάντηση, Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής Ελεύθερη Αττική και Αττική Γη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.